Η περίοδος χαρακτηρίζεται από οικονομική δυσκολία αλλά παράλληλα και από αυξήσεις στα καύσιμα. Με αρκετούς εκατόν καταναλωτών και στην πόλη του Βόλου να επισημαίνουν ότι ζωορίζονται και έχουν τη σκέψη στην τσέπη ώστε να γεμίσουν ρεζερβουάρ σε γιο ταχύ και δίκυκλα. Βλέπω ότι έχουν πάει στα ύψη, ο κόσμος δυσκολεύεται. Δεν βάζει τις ποσότητες που έβαζε παλιά και γενικά έχει μειωθεί η κίνηση. Είστε πολλά στο ρεζερβουάρ αυτό κινείται μηχανάκι. Ένα τετάρτη την ημέρα. Έχουν ξεστεί πολύ. Ναι. Βλέπετε δύσκολο χειμώνα να έρχεται. Σίγουρα. Έχουν πάρει ας πούμε και το αέριο και το. Έχουν πάρει αυτοί οι πάροχοι που τους λένε, οι οποίοι ό,τι θέλουν μας βάζουν. Και τώρα τα καύσιμα ακολουθάν και αυτοί τώρα 2 ευρώ κτλ. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω με ποια προοπτική. Τη μία ανεβαίνει η βενζίνη, την άλλη ανεβαίνει το πετρέλαιο. Ανεβαίνει το πετρέλαιο θέρμανσης. Ζούμε σε μια εποχή που όλα φτάνουν στα ύψη, αλλά μισθοί είναι στον πάτο. Βάζετε αρκετά ναι. Μήνα. Πάνω κάτω βγαίνουν αρκετά. Να. Αν είχατε τον Πρωθυπουργό τώρα μπροστά σας, τι θα του λέγατε? Ή τον Υπουργό Οικονομικών? Δεν ξέρω τι θα του λέγα. Πόσα περίπου το μηνά γενικότερα, από τι εικόνα έχεις αποκομίσει? Πήγαινε στο 35 με 40 ευρώ ανάλογα το δρομολόγιο. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα σε σχέση με το παρελθόν, δηλαδή πιο πάνω? Τα όλα ανεβαίνουν, τώρα αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, αλλά τι να κάνουμε, υπομονή. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας αναφέρθηκε στις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, επισημένοντας χαρακτηριστικά. Πάρα πολύ, διότι ξέρετε ότι σε μια παραγωγική αλυσίδα αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο πλέον είναι η διανομή. Είναι η μεταφορά των προϊόντων στο τελικό στάδιο. Άρα, στο τελικό αποδέκτη. Άρα, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ. Το διαπιστώσαμε από την αύξηση του καυσίμου εμείς στη χερσαία, θα λέγαμε στην χερσαία Μαγνησία το καλοκαίρι, όπου δεν μετακινήθηκαν οι τοπικοί, οι Έλληνες τουρίστες στο Πύλιο και το καθεξής. Γιατί δεν μετακινήθηκαν? Γιατί τα κόστη μετακίνησης ήταν πάρα πολύ υψηλά. Άρα δεν περίσευαν χρήματα. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ προσεκτικός ο κόσμος, φοβάται πάρα πολύ. Έχει συρρυκνωθεί, το είπαμε και πριν, το καλάθι της νοικοκυράς πάρα πολύ. Παίρνουν τελείως τα απαραίτητα προϊόντα και φυσικά δεν μιλάμε για καταναλώσεις τύπου ας πούμε ένδυση, υπόδειση και ούτω καθεξής. Σε ό,τι αφορά πάντως τα υγρά καύσιμα, υπάρχουν ανατιμήσεις το τελευταίο διάστημα από 14 έως 36% στη χώρα. Ράλι και σε πετρέλαιο θέρμανσης. Καίει το κόστος των υγρών καυσίμων σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία, το ράλι του δολαρίου και η στάση του ΟΠΕΚ να κλείσει κι άλλο τις κάνουλες έχουν οδηγήσει σε χωρίς προηγούμενο συνολικές αυξήσεις στις τιμές σε αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Ειδικά σε σύγκριση με πέρυσι τέτοια εποχή, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφονται στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, με την αμόλυβδη να ακολουθεί. Είναι ενδεικτικό πως λόγω των ιδιόμορφων συνθήκων στην αγορά για πρώτη φορά οι τιμές του καυσίμου αυτού έχουν ξεπεράσει τη χώρα μας ακόμη και αυτές της αμόλυβδης 95 οκτανίων. Το φαινόμενο αυτό με τον ντίζελ να είναι πιο ακριβό από τη βενζίνη παρατηρείται πλέον και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.